Best for soil. Την ποιότητα κομπόστας. Γεια, είμαι ο Τζάκης. Είμαι ερευνητής στο FIBL και έκανα έρευνα στην ποιότητα κομπόστας και στην εφαρμογή της για πάνω από 30 χρόνια. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να εκτιμήσετε την ποιότητα της κομπόστας με απλές μεθόδους. Αυτό θα βοηθήσει να αποφασίσετε για ποιο σκοπό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κομπόστα. Εδώ έχω ένα δείγμα. Είναι πολύ σημαντικό το δείγμα να είναι ομοιογενές και να αντιπροσωπεύει όλη την κομπόστα. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να παίρνουμε δείγματα από όλη την κομπόστα και να τα αναμειγνύουμε. Για το χαρακτηρισμό της ποιότητας της κομπόστας θα λάβω υπόψη δύο παράγοντες. Πρώτα, θα χρησιμοποιήσω χημικές μετρήσεις για να αναλύσω παραμέτρους που ποικίλουν κατά τη διαδικασία κομποστοποίησης, όπως το pH, αλατότητα και διάφορες ορυκτές μορφές του αζότου, όπως αμμονία, νητρόδες αλάτι και νητρικό άλας. Μετά, θα κάνω βιοτέστ χρησιμοποιώντας φυτά, συγκεκριμένα κάρδαμο, για να δω την αντίδραση τους όταν έρθουν σε επαφή με την κομπόστα. Για την απλή χημική ανάλυση θα πάρω δύο κυλίσματα. Το πρώτο είναι με νερό για να μετρήσω την αλατότητα της κομπόστας. Το δεύτερο το παίρνουμε με χλωριούχο ασβέστιο για τη μέτρηση του pH και τις ποσότητες διαφόρων ορυκτών μορφών του αζότου όπως αμμονία, νητρόδες αλάτι και νητρικό άλας. Προσθέτω 500 ml νερό σε αυτό το δοχείο. Μετά προσθέτω 50 γραμμάρια κομπόστας στο ίδιο δοχείο. Μετά προσθέτω 500 ml χλωριούχο ασβέστιο στο δεύτερο δοχείο. Και προσθέτω και σε αυτό 50 γραμμάρια κομπόστας. Κλείνω τα δοχεία και ανακοινώ για μία ώρα. Τώρα θα ακουνήσω τα δοχεία για μία ώρα. Το pH της κομπόστας μετριέται στο εκχύλισμα του χλωριούχου ασβεστίου πριν να φιλτραριστεί. Γενικά, το pH της κομπόστας είναι μεταξύ 8 και 8,5 και της όριμης κομπόστας 7 και 7,5. Τώρα θα φιλτράρω και δύο εκχυλίσματα για την επόμενη ανάλυση. Στο εκχύλισμα με νερό θα μετρήσω την αλατότητα, στο εκχύλισμα με το χλωριούχο ασβέστιο θα μετρήσω τις διάφορες ορυκτές μορφές του αζότου, όπως αμμονία, νητρόδες αλάτι και νητρικό άλας. Το φιλτράρισμα θα πάρει κάποιο χρόνο, 1 με 2 ώρες, για να πάρουμε αρκετό υγρό για την ανάλυση. Τώρα, έχω αρκετό εκχύλισμα νερού και μπορώ να μετρήσω την ηλεκτρική αγωγημότητα. Έτσι θα έχουμε πληροφορίες για την αλατότητα της κομπόστας. Τώρα, έχω αρκετό εκχύλισμα χλωριούχου ασβεστίου για να μετρήσω αμμονία, νητρόδες αλάτι και νητρικό άλας. Θα ξεκινήσω με την ανάλυση για το νητρόδες αλάτι. Αυτή είναι μια συσκευή για τον γρήγορο προσδιορισμό του νητρόδου αλατιού. Είναι πολύ απλή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσα στο χωράφι. Μια δοκιμαστική ταινία εμβαπτίζεται στο εκχύλισμα και μετά εισέρχεται στη συσκευή. Μετά από 15 δευτερόλεπτα, το αποτέλεσμα είναι στην οθόνη. Σε αυτό το εκχύλισμα δεν έχουμε ανιχνεύσιμο νητρόδες αλάτι. Αυτό είναι καλό σημάδι. Το νητρόδες αλάτι είναι δείχτης ότι είχαμε αναερόβιες συνθήκες στην κομπόστα, κάτι το οποίο δεν προτιμούμε. Η ανάλυση του νητρικού άλατος παίρνει παραπάνω χρόνο. Θέλει 60 δευτερόλεπτα.
Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξέρω πόσο νητρικό άλας έχει το κχύλισμα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσουμε το περιεχόμενο αζότου σε ένα κιλό ξηρής κομπόστας. Η ανάλυση της αμμονίας είναι λίγο πιο πολύπλοκη. Βάζουμε 5 ml κχυλίσματος σε ένα μικρό ποτήρι ζέσεως. Μετά βάζω 10 σταγόνες αντιδραστήριο 1. Μετά μια κουταγιά αντιδραστήριο 2. Αφού ανακατέψουμε για να διαλυθεί το αντιδραστήριο 2, χρησιμοποιώ ξανά τη δοκιμαστική ταινία για να κάνω το τεστ. Η διάρκεια αυτού του τεστ είναι μεγαλύτερη. Θέλει 8 λεπτά. Για το βιοτεστ, με τα φυτά χρησιμοποιώ κάρδαμο. Θα κάνω δύο διαφορετικά τεστ με τον κάρδαμο. Το πρώτο είναι ένα ανοιχτό τεστ. Χρησιμοποιώ μικρές πλαστικές γλάστρες διαμέτρου 9 εκατοστά. Σε αυτό το τεστ, το κάρδαμο θα ανταποκριθεί στην άμεση επαφή με την κομπόστα. Το δεύτερο τεστ είναι το κλειστό τεστ. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω γυάλινα δοχεία. Θα γεμίζουν μέχρι τη μέση με κομπόστα και θα κλείσουν ερμητικά. Σε αυτές τις συνθήκες το κάρδαμο θα αντιδράσει όχι μόνο με την κομπόστα, αλλά και με τα παραγόμενα αέρια της κομπόστας, ειδικά εάν αυτή δεν είναι όρημη. Γι' αυτό το δεύτερο τεστ είναι πολύ ευαίσθητο σε αντίθεση με τον πρώτο. Η κομπόστα που ελέγχουμε συγκρίνεται πάντα με το υπόστρωμα αναφοράς. Αυτό είναι υπόστρωμα τύρφης που τροποποιήθηκε με ορυχτό λίπασμα για να έχουμε σταθερές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια. Για το ανοιχτό τεστ, τρεις γλάστρες γεμίζονται με κομπόστα και με υπόστρωμα αναφοράς. Αυτό γίνεται για τη διασφάλιση της ποιότητας και ευθύνης του τεστ. Το ποσό που χρησιμοποιούμε για το κλειστό τεστ είναι 500 ml σε δοχείο όγκου 1 λίτρου. Μετά προσθέτω ένα γραμμάριο σπόρους κάρδαμου σε κάθε δοχείο. Δεν ζυγίζω τους σπόρους, αλλά χρησιμοποιώ βαθμονομημένο κουτάλι. Διανέμω τους σπόρους σε όλη την επιφάνεια του δοχείου. Για το κλειστό τεστ προσθέτω επίσης ένα γραμμάριο σπόρους κάρδαμου. Είναι σημαντικό οι σπόροι να τοποθετηθούν και στις άκρες διότι θα μετρήσω και το μήκος των ριζών. Στο ανοιχτό τεστ θα μετρήσω το βάρος των φυτών. Στο κλειστό τεστ το μήκος των ριζών. Τα αποτελέσματα είναι πάντα σε σύγκριση με αυτά του υποστρώματος αναφοράς. Αυτό μας επιτρέπει να συγκρίνουμε αποτελέσματα με τεστ τα οποία έγιναν σε άλλα χρονικά σημεία, το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ακόμα και αν οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν ήταν οι ίδιες. Μετά, υγραίνω την κομπόστα αρκετά και κλείνω ερμητικά τα δοχεία. Το ίδιο γίνεται για το ανοιχτό τεστ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να καλύψουμε τις γλάστρες με πλαστικό μέχρι τη βλάστηση των σπόρων, που παίρνει 24 με 48 ώρες. Διαφορετικά, η επιφάνεια της κομπόστας θα ξεραθεί και οι σπόροι δεν θα βλαστήσουν. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα για την ποιότητα της κομπόστας. Είναι σημαντικό να αφήνουμε όλες τις γλάστρες και δοχεία σε αρκετό φως, αλλά όχι σε απευθείας ηλιακό φως. Διαφορετικά, η θερμοκρασία στα δοχεία θα αυξηθεί τόσο πολύ που τα φυτά δεν θα μεγαλώσουν αλλά θα ψηθούν.
Εδώ είναι τα φυτά μετά από 7 μέρες ανάπτυξης. Όπως βλέπετε, το κάρδαμο στο υποστρώμα αναφοράς μεγάλωσε πολύ καλά. Σε αντίθεση με κάποιες κομπόστες, όπως αυτή τη φρέσκια που ανέστειλε την ανάπτυξη του κάρδαμου. Από την άλλη, σε μια κομπόστα πολύ πιο ώριμη, το κάρδαμο έχει μεγαλώσει πολύ καλά. Για την εκτίμηση του ανοιχτού τεστ, θα μετρήσω το βάρος των φύτρων. Τις κόβω ένα εκατοστό πάνω από το έδαφος. Στο κλειστό τεστ μπορείτε να δείτε την καλή ανάπτυξη των ριζών στο υποστρώμα αναφοράς. Ενώ σε κάποια υποστρώματα κομπόστας η ανάπτυξη είναι πολύ μικρότερη. Αυτό το τεστ είναι πιο ευαίσθητο από το ανοιχτό τεστ. Για να το εκτιμήσω, μετρώ το μέσο μήκος των ριζών. Μετά, υπολογίζω το ποσοστό του μήκους σε σύγκριση με το μήκος από το υπόστρωμα αναφοράς. Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την ποιότητα της κομπόστας, θα βρείτε αναφορές στα ενημερωτικά δελτία της Best for Soil. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα.